Η αδικία συνεχίζεται, κυρία Χάιδου. Άσε μας, έχουν πεθάνει 5 μήνες. Η ψυχή μας έχει φτάσει στη γλώσσα, είμαστε έτοιμοι όλοι. Αλλά είμαστε τόσο δυνατοί που θα παλέψουμε και θα φάμε και την Αθήνα. Ο Ηρακλής θα παίξει εκεί που του ανήκει, στη Super League. Ο κόσμος ξανά στον δρόμο, νέα αδικία. Θέλω να μάθω πολύ απλά γιατί μας κυνηγάνε. Γιατί ρε φίλε, τι έκανε ο Ηρακλής, πολύ απλά, τα γράμματα είναι απλά. Γιατί μας κυνηγάνε. Ο σύλλαγος του Ηρακλή έρχεται από την Πτολεμαϊδά για να διαδηλώσετε για αυτή την αδικία που γίνεται. Ο κόσμος ξανά στον δρόμο και περιμένει. Ξανά έρχομαι από την Πτολεμαϊδά για να διαδηλώσω και νομίζω ότι αφενός σήμερα είναι η μέρα των μαχών και δεν πρέπει να λείψει κανένας από εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα είναι η αρχή της δικαίωσης του Ηρακλή, της αγαπημένης μας ομάδος. Πιστεύετε στη δικαίωση? Έτσι όπως λένε οι νόμοι, τέλος πάντων, όλο το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Πιστεύω ότι στο τέλος να επικρατήσει η λογική και να επικρατήσουν οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άμα πάμε και πορευτούμε βάσει νόμων, δεν υπάρχει θέμα δικαίωση. Είναι θέμα ότι ο Ηρακλής ανήκει στη Super League. Τα ευκόλωσε νόμοι να παραλείπονται. Να είσαι καλά.